Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στη πολιτικού χαρακτήρα απόφαση να καταφύγει στις αγορές για την έκδοση πενταετούς ομολόγου παρά τις επιφυλάξεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ελληνικό χρέος, φαίνεται πως έχει καταλήξει η κυβέρνηση με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έκπληξη αν αυτές τις μέρες γίνει τελικά η εν λόγω έκδοση. Το Μέγαρο Μαξίμου ποντάρει πολλά στο εγχείρημα της πετυχημένης εξόδου, μιας και επιδιώκει να εμπεδωθεί το αίσθημα κανονικότητας και δυνατότητα περάσματος στην ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία, θεωρώντας αυτή την εβδομάδα πριν την έλευση του Αυγούστου που η διαθέσιμη ρευστότητα στις αγορές περιορίζεται ιδανική. Ολοένα και αυξάνονται οι κατοχοί αυτοκινήτου που προτιμούν τα ειδικά προγράμματα ασφάλισης οχημάτων με το χιλιόμετρο και όχι τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια που διαρκούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με την βοήθεια της τεχνολογίας και των συστημάτων GPS, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν και προσφέρουν καινοτόμα πιο οικονομικά προγράμματα ασφάλισης, τα οποία είναι ιδανικά για όσους έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητα που δεν χρησιμοποιούν συχνά. Δεδομένου ότι η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα του κατά πόσο κινούνται στους ελληνικούς δρόμους. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Αμερικανικών επιχειρήσεων έβγαλαν πέρσι 271 φορές των μέσων μισθών των εργαζομένων που απασχολούσαν οι εταιρείες τους. Μαζί με τα δικαιώματα μετοχών, οι μέσα απολαβές των στελεχών που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας για το 2016 έφτασαν τα 15,6 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Economic Policy Institute. Το κενό αποδοχών είναι τεράστιο σε σχέση με αυτό που υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι συγγραφείς της έρευνας αναφέρουν ότι οι απολαβές των διευθύνων συμβούλων αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια ταχύτερα από τα κέρδη των επιχειρήσεων που διοικούν. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουν περισσότερα λόγω της ικανότητάς τους να θέτουν μόνοι τους όρους των πληρωμών, σημειώνουν και όχι επειδή είναι πιο παραγωγικοί ή επειδή έχουν ειδικά ταλέντα ή καλύτερη εκπαίδευση. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει 842,68 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,39% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.